ότι έχουμε βάλει στόχο να φτάσουμε στο δυνατό ψηλότερα και αν μάλιστα πάρουμε και τέταρτη θέση, μπορεί αυτή η θέση να μας δώσει την ευκαιρία του χρόνου να ανέβουμε κατηγορία. Ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να πάρουμε και τη ρεβάνς του πρώτου γύρου, γιατί είχαμε χάσει μεγάλη διαφορά. Μπήκαμε, βάλαμε πάθος στο παιχνίδι μας, δύναμη, ενέργεια, αλλά πιστεύω χάσαμε την ψυχραιμία μας στην επίθεση. Σημαίνει πώς εκδηλώθηκε αυτό? Εκδηλώθηκε με πολύ λάθος ενέργειες, βιαστικές ενέργειες, αγχωμένες ενέργειες, νεύρα και αντιπτύσεις χωρίς λόγο, που αυτό δεν σου κάνουν καλό, πρέπει να έχεις ηρεμία στο παιχνίδι. Ευτυχώς στο τέλος κερδίσαμε. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι είμαι ευχαριστημένος έτσι όπως κερδίσαμε, απλώς ότι κερδίσαμε. Ναι. Γιατί κατά κάποιο τρόπο μπήκε ένα τυχερό τρίποντο στο τέλος στην εκπνοή και κάπου εκεί κρίθηκε το μάτς. Να ρωτήσω, τον αντίπαλο πώς τον είδες? Ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ δυνατός όπως τον περιμέναμε και όπως τον είχαμε συναντήσει στον πρώτο γύρο. Πρέπει να πω ότι ενθουσιάστηκα σε εισαγωγικά βέβαια. Υπάρχει πιο αυστηρός και πιο εκδηλωτικός προπονητής από σένα. Έσπασε και το, πώς το λένε? Πολύ καλός προβλητής και πολύ καλό παιδί, το ξέρω προσωπικά. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην ομάδα του και φάνηκε και σήμερα. Να σε ρωτήσω, πώς κρίνεις αυτά τα επεισόδια? Γιατί πιστεύω στο παρά ένα γλιτώσαμε επεισόδια. Δηλαδή στο μετά από τα. Κοίτα, στον αθλητή ρέει το αίμα. Είναι ζεστό το αίμα όταν παίζει. Αν το αίμα δεν συμβαδίζει με τον εγκέφαλο, περάσει μόνο από την καρδιά, δημιουργούνται επεισόδια. Καλό είναι να μην γίνεται αυτό. Πώς το βλέπεις την αντίδραση? Καλό είναι να κάθονται και στις θέσεις τους. Εντάξει. Ειδικά αυτοί οι φύλαθλοι που κάνουν αμάνια για τα επεισόδια, είναι αυτοί που ανοίγουν το στόμα τους και με κατηγορούν ασύστολα, είναι αυτοί που φωνάζουν στους παίκτες όταν δεν παίζουν καλά. Θα ήταν πάρα πολύ καλοί αυτοί οι 2-3 φύλαθλοι που έχουν κι άλλη φορά προσπαθήσει να τιμωρηθεί η έδρα μας. Πιστεύω 5 ώρα την Κυριακή είναι πολύ ωραία ώρα να πιούν να καθέσουν στο σπίτι τους. Ναι, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι κινδυνεύει η ομάδα όταν έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια. Το ξέρω το κινδυνεύει. Και το έχει δύο χρονιές συνεχόμενες και η ομάδα μας τιμωρηθεί. Ναι, ναι. Okay, τώρα το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι μετά το Πάσχα στο Μεγαλέξανδρο. Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει υποβιβαστεί, αλλά δεν υπάρχει παιχνίδι εύκολο ή δύσκολο σε την κατηγορία. Την άνοδο πώς την βλέπεις? Πόσο πιθανή θεωρείς ότι είναι η άνοδος? Η άνοδος αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να μπούμε στη τριάδα την πρώτη που ανεβαίνει απευθείας. Ναι. Προσπαθούμε να βγούμε τέταρτη, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι τέλους. Okay. Πιστεύω ότι εσύ θα δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να το καταφέρετε αυτό. Εγώ και τα παιδιά ελπίζω. Ναι. Ξέρουμε ότι είναι στα χέρια μας, ότι άμα κάνουμε αυτό. Θα δούμε, θα δείξει. Του χρόνου που θα είσαι. Κάτσε να τελειώσει το φέτος, να δούμε του χρόνου.